Κυρίες και κύριοι, είμαι η Δέσποινα Τσικνάκη και παρακολουθείτε το σύντομο ενημερωτικό δελτίο ειδήσεων του apopsilive.gr. Στις Μύρες και τη Γεργέρη βρέθηκε χθες Τρίτη ο Πρωθυπουργός της χώρας Αλέξης Τσίπρας στο πλαίσιο της διήμερης επίσκεψής του στην Κρήτη. Κατά την επίσκεψή του στις Μύρες, ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου με εκπροσώπους τοπικής αυτοδιοίκησης και φορέων, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι ζήτησε την έξοδο των δημοσιογράφων από την αίθουσα λίγο πριν την έναρξη του διαλόγου με τους αγρότες. Στην τοποθέτησή του, ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε ότι το μεγάλο βάρος αυτής της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας το έχουν σηκώσει οι αγρότες και αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα ολοκλήρωσης της εκτροπής του πλατή ποτάμου. Το απόγευμα βρέθηκε στη Γεργέρη του Δήμου Γόρτινας, όπου παρέμεινε για λίγη ώρα και το βράδυ μίλησε σε αίθουσα ξενοδοχείου στο Ηράκλειο. Σήμερα βρίσκεται στο Λασίθι, ενώ το βράδυ θα αναχωρήσει για την Αθήνα. Έρεται οριστικά και αμετάκλητα από την 1η Ιανουαρίου του 2017 η προστασία για όσους χρωστούσαν κάτω από 5.000 ευρώ προς το ΙΚΑ και τον ΟΓΑ, έπειτα από την απόφαση που έλαβαν τα δύο ταμεία να προχωρήσουν σε κατασχέσεις για χρέη κάτω από αυτό το ποσό. Σε δημοσίευμα το ΙΚΑ προσχώρησε και σε εγκύκλιο βόμβα, η οποία τεινάζει στον αέρα τις όποιες μεταβιβάσεις γίνονται στην αγορά ακινήτων. Στο εξής, θα μπορεί να κατάσχει τα οφειλόμενα ποσά που του οφείλουν οι πολιτές κατά τη μεταβίβαση ακινήτου, ακόμα και αν οι οφειλέτες του είναι συνεπέστατοι σε ρύθμιση χρεών. Έτσι, με βάση την απόφαση του ΙΚΑ και του ΟΓΑ, όλα τα χρέη φυσικών ή κοινωνικών προσώπων κάτω των 5.000 ευρώ μεταφέρονται στο Κέντρο Ίσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών. Το σύνολο των χρεών που μεταβιβάζονται με τις αποφάσεις των δύο ταμείων στο ΚΕΑΟ ξεπερνά τα 2,5 δις, με τα 2,2 από αυτά να προέρχονται από το ΙΚΑ και τα 300 εκατομμύρια από τον ΟΓΑ. Τα κάλαντα άκουσε σήμερα το πρωί ο Δήμαρχος Γόρτινας κ. Χιναράκης από μαθητές του Δημοτικού και Γυμνασίου των Αγίων 10 αλλά και από ηλικιωμένους του ΚΑΠΗ Ρούβα. Μέσα από τους στίχους οι μαθητές ζήτησαν την άδεια να μπουν στο αρχοντικό του, ενώ στον τελευταίο στίχο δεν παρέλειψαν να θυμίσουν τις υποχρεώσεις του ως Δήμαρχος. Οι άνθρωποι μάλιστα του ΚΑΠΗ αντάλλαξαν δώρα με τον Δήμαρχο αλλά και πολλά πειράγματα λίγες ημέρες πριν τα Χριστούγεννα. Εθελοντική ομοδοσία πραγματοποιούν αύριο 5η 22 Δεκεμβρίου από τις 9 μέχρι τις 1 το μεσημέρι στον προαύλιο χώρο του αστυνομικού μεγάρου η αστυνομική του Ηρακλείου. Η 17η εθελοντική ομοδοσία των αστυνομικών θα πραγματοποιηθεί με την κινητή μονάδα ομοδοσίας του Βενιζελίου Νοσοκομείου και διοργανώνεται από τη Διεύθυνση Ένωση Αστυνομικών, Τοπική Διοίκηση Ηρακλείου, την Παγκρίτια Ένωση Αξιωματικών Αστυνομίας, την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου, το Σύλλογο Πολιτικών Υπαλλήλων Κρήτης και το Σύνδεσμο Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας ο Τάλος. Στο νοσοκομείο Ρεθύμνου ξεκίνησε η λειτουργία του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας, το οποίο είχε σταματήσει τις εργασίες του από το Σεπτέμβριο του 2011. Οι αρμοδιότητες του εν λόγω τμήματος, το οποίο στελεχώνεται από κοινωνική λειτουργό, αφορούν στα εξής: συμπαράσταση των νοσηλευμένων του Ηρακλείου σε κάθε κοινωνικό πρόβλημα, παροχή φροντίδας και ψυχολογικής υποστήριξης για την αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων των ασθενών, συμβουλευτική υποστήριξη ανασφάλιση των πολιτών που χρήζουν νοσηλευτικής φροντίδας και συνεργασία με όλους τους κρατικούς και κοινοτικούς φορείς για την ολιστική φροντίδα των εξυπηρετουμένων του νοσοκομείου και για την ομαλή ενσωμάτωση και επανένταξή τους μετά το εξιτήριο. Σήμερα, Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου, διεξάγεται η 18η αγωνιστική για την πρώτη κατηγορία του τοπικού ποδοσφαίρου με δύο σημαντικά παιχνίδια να διεξάγονται στη Μεσαρά. Στο στάδιο Μανώλη Στεφανουδάκη, οι Μύρες υποδέχονται το Ζαρό, ενώ στους Βόρειους η ομάδα της Φεστού θα φιλοξενήσει τη Γαλιά. Παρακολουθήσατε το σύντομο ενημερωτικό δελτίο ειδήσεων του apopsilive.gr.